Λόγω των προβλημάτων στο εθνικό οδικό δίκτυο της Θεσσαλίας, τα δρομολόγια του υπεραστικού κτέλα από Καβάλα για Αθήνα ακολουθούν προσωρινά μια άλλη διαδρομή. Από Καβάλα στα Γιάννενα και μετά από την Ιόνια Οδό φθάνουν στην Αθήνα από την Δυτική Ελλάδα. Προς το παρόν τα δρομολόγια είναι ίδια, δηλαδή στις γνωστές ώρες αναχώρησης και η τιμή του εισιτηρίου δεν αλλάζει, αλλά η διάρκεια του ταξιδιού είναι 1,5 έως 2 ώρες μεγαλύτερη. Εδώ τις τελευταίες μέρες δεν περνάει μέσα από τις πόλεις αυτές. Έχει κλείσει ο δρόμος στο ύψος των Τεμπών με την υπερχείληση του τοπινιού ποταμού. Πηγαίνουμε αναγκαστικά από Ιωάννινα, Πάτρα, Αθήνα. Κάνουμε ένα κύκλο δηλαδή περίπου 180 χιλιόμετρων. 1,5 με 2 ώρες είναι πλέον η διαδρομή που κάνουμε σε χρόνο. Χωρίς να έχει αυξηθεί όμως το εισιτήριο, με το ίδιο εισιτήριο μετακινεί το κόσμος. Οι ίδιες ώρες ισχύουν, ένα το πρωί δρομολόγιο, ένα το απόγευμα, το βράδυ. Το μόνο κακό είναι ότι αυξάνει το δικό μας το κόστος υπερβολικά. Πληρώνουμε τη γέφυρα 140 ευρώ, επιπλέον διόδια, επιπλέον πετρέλαια. Αυτά τα άλλα πάλι σε εμάς πέφτει το κόστος. Ωστόσο, έχετε αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα και δυσανασχέτηση λόγω της επιπλέον ώρας? Φυσικά. Ταλαιπωρείται ο κόσμος, κάνει 1,5-2 ώρες επιπλέον. Αλλά είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει άλλη λύση.